Νομίζουμε ότι δεν πρέπει να παραπλανηθεί για ακόμα μία φορά από αυτή την αντιπαράθεση της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης. Πρέπει να ανατρέξει στην πολύχρονη και μεγάλη πείρα που έχει συσσωρεύσει ο λαός μας, ότι ο ένας χτίζει πάνω στον άλλο. Έτσι, με μια έννοια, με μια μεταφορά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο αεροπλανοφόρο που έχει χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει σε 100 μέρες σφοδρές καταδρομικές επιθέσεις, ό,τι έχει απομείνει από τα λαϊκά και τα εργατικά δικαιώματα. Περί αυτού ο λόγος. Και με χαρακτηριστικά, αν θέλετε, πάλι επιγραμματικά, σε μια σύνοψη, αυτό που κάνουν είναι να τελειώσουν με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κάτι που δεν κατάφεραν τα 10 χρόνια της κρίσης, παρά την επίθεση της εργοδοσίας, όλα τα όπλα που τους έδωσε και η προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζει η τωρινή, να τελειώνουν με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να μπορεί κάθε επιχείρηση να επικαλείται έναν τύπο εξαίρεσης από την υποχρέωση για τις συλλογικές εφαρμογές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για να φτάσει τον κάθε εργαζόμενο σε κάθε κλάδο, σε κάθε επιχείρηση στον κατώτατο μισθό. Και βέβαια ένας ακόμα άξονας, μου επιτρέπετε, γιατί δίνει συνολικά την εικόνα. Ολοκληρώστε. Είναι αυτούς και αυτούς που ουσιαστικά ακόμα διατηρούν εργασιακή σχέση με πλήρη εργασιακά δικαιώματα με 8ωρο. Ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα να συντριβεί αυτό με περαιτέρω διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ελαστικοποίηση των μορφών εργασίας και βέβαια χτύπημα της πλήρους και σταθερής εργασίας και επέκταση της μερικής απασχόλησης. Για το ψήφο των ομογενώνικων θέλω να ρωτήσω τον κύριο Στολτίδη, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Πείτε μας να πάμε σε διάλειμμα. Το τι ακριβώς, το πώς ακριβώς βρέθηκε. Βεβαίως. Γιατί από εσάς κρίνονται τα πάντα. Νομίζω από το κόμμα σας. Αρχικό επίπεδο συνένεσης, κύριε Στολτίδη. Κοιτάξτε, η προσέγγιση δικιά μας προσπαθεί να είναι όσο πιο συγκροτημένη και υπεύθυνη γίνεται. Με την έννοια ότι θέλουμε να κλείσουμε όλες αυτές τις πόρτες και τα παράθυρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλίωση των συσχετισμών. Μάλιστα. Γι' αυτό βάλαμε αυτούς τους άξονες που έχουν ένα σχέδιο. Και αν γίνονται δεκτοί, θα το ψηφίσετε. Βεβαίως, είναι. Μάλιστα. Και μια συζήτηση περαιτέρω πιο βαθιά, βέβαια, για να μην προκύψουν άλλα ζητήματα. Έτσι.